Πρωταγωνιστής του σημερινού μας αφιερώματος είναι ο Αθανάσιος Διάκος, ο οποίος υπήρξε μία από τις ηρωικότερες και συνάμα τραγικότερες μορφές της Εθνεγερσίας του 1821. Η γενναία του αντίσταση στην Αλαμάνα, καθώς και ο επακόλουθος μαρτυρικός του θάνατος, κατέδειξαν με το βέλτιστο τρόπο στους Έλληνες, αφενός πώς να πολεμούν με ανδρεία, αφετέρου πώς να πεθαίνουν για την πατρίδα και τα ιδανικά. Πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τη ζωή και το τραγικό τέλος του μεγάλου μας ήρωα. Ο Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε περί το 1788. Ο τόπος γέννησής του αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ δύο χωριών του νομού Φωκίδας, καθώς διεκδικείται από την Άνω Μουσουνίτσα και την Αρτοτίνα. Αμφιβολίες υπάρχουν και για το πραγματικό επώνυμό του, το πιθανότερο βάσει στοιχείων είναι το γραμματικός. Σε ηλικία 17 ετών εστάλει από την οικογένειά του για να μορφωθεί στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αρτοτίνα Φωκίδας. Εκεί έμαθε να διαβάζει και να ψέλνει από τα εκκλησιαστικά βιβλία, ενώ γαλουχήθηκε με τα ιδανικά της πίστεως και της πατρίδας. Αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και έτσι προέκυψε το προσωνύμιο Διάκος, καθώς το μέλλον κράτησε για επίθετο τον ιερατικό του βαθμό. Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για το πώς κατέληξε κλέφτης στο βουνό. Σύμφωνα με την επικρατέστερη, κάποτε ένας Τούρκος αγάς που πέρασε από το μοναστήρι εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση του νεαρού Αθανασίου και τον παρενόχλησε σεξουαλικά. Ο Διάκος, όπως ήταν φυσικό, αντέδρασε και στον καυγά που ακολούθησε σκότωσε τον Τούρκο. Στη συνέχεια, κυνηγημένος από τους Οθωμανούς, κατέφυγε στο λιμέρι του ξακουστού κλέφτη Τσαμ Καλόγερου, του οποίου μάλιστα στο μέλλον έσωσε τη ζωή όταν αυτός λαβώθηκε σοβαρά στο πόδι σε μια συμπλοκή με τους Τούρκους. Ο ατρόμητος Διάκος έμεινε κοντά του για να τον υπερασπιστεί και με το σπαθί στο χέρι κατάφερε να το σηκώσει στην πλάτη και να το κουβαλήσει σε ασφαλές μέρος. Όταν έφτασαν οι υπόλοιποι κλέφτες, ο Τσαμ Καλόγερος αναγνώρισε την παλικαριά του Διάκου λέγοντάς τους «Αν πεθάνω, αυτός πρέπει να γίνει καπετάνιος σας». Στο μέλλον η μοίρα επεφύλαξε μια άσχημη έκπληξη στον ήρωά μας, καθώς οι Οθωμανοί συνέλαβαν και θανάτωσαν τον πατέρα του και έναν από τους δύο αδελφούς του. Όπως ήταν φυσικό, αυτό το γεγονός εξόργησε τον Διάκο, ο οποίος αποδεκάτιζε όποιο τουρκικό απόσπασμα έβρισκε στο διάβα του, ως πρωτοπαλή καροπλέον του κλεφταρματολού Δήμου Σκαλτσά. Το 1814 ο Διάκος βρέθηκε στην αυλή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, όπου και υπηρέτησε για δύο χρόνια στο σώμα των εκλεκτών σωματοφυλάκων του, στους αποκαλούμενους Τζοχανταρέους. Εκεί είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με πολλούς από τους κορυφαίους Έλληνες κλέφτες και αρματολούς, μεταξύ των οποίων και με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Αργότερα μάλιστα, όταν ο Ανδρούτσος διορίστηκε αρχηγός στο αρματολίκι της Λιβαδιάς, δέχτηκε εκεί τον Διάκο και τον έκανε πρωτοπαλή καρό του. Όταν ο Οδυσσέας έφυγε από τη Λιβαδιά, ο Διάκος ανακηρύχθηκε στη θέση του αρχηγός των αρμάτων της περιοχής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να συγκροτήσει πειθαρχημένο στρατιωτικό σώμα. Χαρακτηριστική ήταν η σφραγίδα του, η οποία έφερε τον Βυζαντινό δικέφαλο Αετό και τον Τίμιο Σταυρό με τα τέσσερα κεφαλαία γράμματα Ωμικρόν, Θήτα, Νι, Κάπα, δηλαδή «Ο Θεός νικά». Το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου του 1821 πλήθαιναν οι φήμες για το ξέσπασμα της Επανάστασης. Το πρωί της 26ης Μαρτίου, ο βοεβόδας της Λιβαδιάς, Χασάν Αγάς, κάλεσε τον Διάκο και τους Έλληνες προκρήτους στο σαράι του για να εξακριβώσει τις διαθέσεις τους. Ο ήρωάς μας, θέλοντας να τον αποπροσανατολίσει, του είπε «Έμαθα ότι ο Ανδρούτσος βγήκε στο Μοριά με 10.000 και αν έρθει κατά εδώ, αλίμονο στον κόσμο, Τούρκους και Ρωμιούς». Ο Οθωμανός ταράχτηκε και τον ρώτησε «Καλά εσύ δεν μπορείς να τον χτυπήσεις». «Και πώς μπορώ να τον χτυπήσω, αγά μου, με 100 στρατιώτες που έχω», αποκρίθηκε ο Διάκος. «Οι χωριάτες όλοι έχουν άρματα», συνέχισε ο Βοηβόδας. Ο Διάκος τότε απάντησε «Άρματα μπορώ να συνάξω, μα πρέπει να έχω και μπουγιουρντί». Έτσι ο Διάκος, που κατάφερε να παραπλανήσει τον Οθωμανό αξιωματούχο, εφοδιασμένος με έγγραφη διαταγή, άρχισε να στρατολογεί φανερά πλέον τους χωριάτες. Την επόμενη μέρα, οι ελληνικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά, παρουσία του φλογερού πατριώτη, επισκόπου Σαλώνων Ισαΐα, όπου πάρθηκε η απόφαση για άμεση έναρξη της επαναστατικής δράσης στην περιοχή. Στις 30 Μαρτίου, κατά τον ιστορικό Σπυρίδωνα Τρικούπη, ο Διάκος μαζί με τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς, υπό το επαναστατικό του Λάβαρο που έφερε τον Άγιο Γεώργιο και την επιγραφή «Ελευθερία ή θάνατος», εισήλθε θριαβευτικά στη Λιβαδιά.
Οι Τούρκοι της περιοχής που είχαν καταλάβει ότι τους είχε παραπλανήσει πανικόβλητοι κλείστηκαν στις οχυρές θέσεις της πόλης. Αμέσως έγινε στενός αποκλεισμός τους από τις ελληνικές δυνάμεις και μετά από συγκρούσεις λίγων ημερών αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Μετά την απελευθέρωση της πόλεως, ο Διάκος μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος από τον εξώστη της Μητροπόλεως λέγοντας: «Δεν έχω αμφιβολία για την νίκη. Το γένος θα απελευθερωθεί. Αυτή είναι η θέληση του Θεού. Να έχετε ομόνοια και αυταπάρνηση. Αυτά είναι τα μόνα φοβερά όπλα στα χέρια του λαού που πολεμά για την ελευθερία του. Ο αγώνας μόλις ξεκίνησε και πρέπει να ετοιμαστούμε για μεγάλες θυσίες». Έκλεισε τον λόγο του με τα λόγια του Ρίγα: «Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Στη συνέχεια ο Αθανάσιος ορίστηκε και επίσημα επικεφαλής των όπλων της Λιβαδιάς. Εν τω μεταξύ η Επανάσταση είχε εξαπλωθεί αστραπιαία στην Ανατολική Στερεά, καθώς πριν τα μέσα Απριλίου οι Έλληνες είχαν απελευθερώσει τα Σάλωνα, το Λιδωρίκι, τη Λιβαδιά, την Αταλάντη, τη Θήβα και τη Μενδενίτσα. Αυτό οφειλόταν κυρίως στο ότι η περιοχή είχε ισχυρή αρματολική παράδοση και ικανότατους οπλαρχηγούς, όπως ο Ανδρούτσος, ο Ιωάννης Διοβουνιώτης, ο Δήμος Καλτσάς, ο Πανουριάς και φυσικά ο Αθανάσιος Διάκος. Οι Οθωμανοί αντέδρασαν άμεσα στην είδηση της Επανάστασης, διατάσσοντας τον Ομέρ Βριόνι και τον Γιωσέ Μεχμέτ να εξτρατεύσουν με σκοπό την κατάπνιξή της. Η αρχιστρατηγία ανατέθηκε στον Γιωσέ Μεχμέτ, ο οποίος ηγήθηκε μιας δύναμης 8.000 πεζών και 800 υπέων κατά τον ιστορικό Φιλίμωνα, ενώ κατά τον ιστορικό Τρικούπη η Οθωμανική δύναμη αριθμούσε συνολικά 7.000 άντρες. Ο Διάκος, ο Πανουριάς και ο Διοβουνιώτης αντιλήφθηκαν πως ο κίνδυνος ήταν σοβαρός και στις 20 Απριλίου έκαναν σύσκεψη στους Κομποτάδες. Αποφάσισαν να αναχαιτήσουν την προελάβνουσα τουρκική δύναμη στην Αλαμάνα. Πρόκειται για την περιοχή του ιστορικού στενού των Θερμοπυλών, που παρά τις γεωλογικές μεταβολές που είχαν περιορίσει την παλιά σημασία του, εξακολουθούσε να αποτελεί στρατηγική πύλη. Ο Διοβουνιώτης πρότεινε οι ελληνικές δυνάμεις ενωμένες να περιμένουν τον εχθρό κοντά στο Γοργοπόταμο. Υπερίσχυσε όμως η γνώμη του Διάκου και του Πανουριά, που υποστήριξαν ότι έπρεπε να καταληφθούν οι δρόμοι που οδηγούσαν στη Λοκρίδα και τη Βιωτία διά των Θερμοπυλών και στη Φωκίδα διά της Χαλκομάτας. Έτσι ο Πανουριάς, που συνολικά είχε 600 άντρες, τοποθέτησε μέρος των μαχητών του στο χωριό Μουσταφάμπεϊ και με τους υπόλοιπους οχυρώθηκε στη Χαλκομάτα. Ο Διοβουνιώτης με 400 άντρες ανέλαβε την υπεράσπιση της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ο Αθανάσιος Διάκος με 300 άντρες οχυρώθηκε στα Ποριά για να ελέγχει το δρόμο προς τις Θερμοπύλες, ενώ οι εμπιστοί του Καλύβας και Πακογιάννης με 200 άντρες ανέλαβαν τη φύλαξη της γέφυρας της Αλαμάνας. Σύμφωνα με τον ιστορικό Γεώργιο Κρέμο, ο Διάκος πριν τη μάχη εψύχωσε τα παλικάρια του με τα ακόλουθα λόγια: «Έλληνες οι Τούρκοι είναι πολλοί, αλλά εδώ θα πεθάνουμε. Δεν θα αφήσουμε τις Θερμοπύλες». Στις 23 Απριλίου του 1821 και μόλις οι ελληνικές δυνάμεις είχαν προλάβει να καταλάβουν τις θέσεις τους, εμφανίστηκε τμήμα του Οθωμανικού στρατού υπό τον Ομέρ Βριόνι. Ο Διοβουνιώτης, αντιλαμβανόμενος πως ήταν αδύνατο να αντισταθεί στην πολύ μεγάλη εχθρική δύναμη, υποχώρησε στη φύση οχυρή θέση Δέμα, όπου λόγω του ανώμαλου εδάφους θα ήταν αδύνατο να δράσει το τουρκικό υπηκό. Ο Ομέρ Βριόνης τότε προχώρησε κατά των υπόλοιπων ελληνικών δυνάμεων, επιτιθέμενος στη Χαλκομάτα και στην Αλαμάνα. Στο μέτωπο της Χαλκομάτας, οι ελληνικές δυνάμεις προέβαλαν γενναία αντίσταση και ο ίδιος ο Πανουριάς μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά. Τελικά οι δυνάμεις του αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και οι Τούρκοι τους καταδίωξαν. Ο επίσκοπος Ισαΐας, που από την αρχή του αγώνα βρισκόταν στο πλευρό των ελληνικών δυνάμεων, όντας εύσωμος και ασυνήθιστος σε πολεμικές πορείες, αδυνατούσε να διαφύγει. Τότε ένας Έλληνας, ονόματι Μαρκόπουλος, τον σήκωσε στους ώμους του για να τον γλιτώσει από τους εχθρούς που πλησίαζαν με μανία. Όμως ήταν αδύνατο να τον μεταφέρει για πολύ. Ο Ισαΐας τότε του είπε: «Άφησέ με, παιδί μου, και σώσε τον εαυτό σου, που είναι χρησιμότερο στον αγώνα». Ο Μαρκόπουλος πειθάρχησε και έφυγε τρέχοντας. Δεν είχε προχωρήσει πολύ όταν άκουσε τον επίσκοπο να φωνάζει: «Παναγιά μου, σώσε την πατρίδα». Ένας Τούρκος είχε μόλις φτάσει τον επίσκοπο και τον αποκεφάλιζε. Στο μέτωπο της Αλαμάνας διεξαγόταν σκληρή μάχη. Μετά την εξουδετέρωση του Πανουριά, ο Βριόνης ενέπλεξε όλες του τις δυνάμεις κατά των ανδρών του Διάκου. Στο μεταξύ είχε καταφθάσει και η δύναμη του Γιωσέ Μεχμέτ.
Η πίεση του εχθρού γινόταν συνεχώς εντονότερη, καθώς οι 500 Έλληνες μάχονταν εναντίον χιλιάδων Οθωμανών. Ο πλαρχηγός και φίλος του Διάκου, Βασίλης Μπούσγος, τον παρακάλεσε να συλλογιστεί την αξία της ζωής του για τη συνέχιση της επανάστασης και να υποχωρήσει. Διέταξε μάλιστα να φέρουν τη φοράδα του Διάκου, την Αστέρο, για να τον φυγαδεύσει. Ο ήρωάς μας τότε υπερήφανα του απάντησε: «Ο Διάκος δεν φεύγει, ούτε εγκαταλείπει τους συντρόφους του». Πολλοί Έλληνες έπεσαν νεκροί από τα εχθρικά πυρά, ενώ άλλοι άρχισαν να φεύγουν. Στον Διάκο απέμεναν πλέον μόνο 48 παλικάρια, αποφασισμένα να πεθάνουν μαζί του. Ο Αθανάσιος χρησιμοποίησε για κάλυψη το σώμα του νεκρού αδελφού του και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι τα μανδροστάματα της Μονής Δαμάστας, όπου υπήρχαν βράχοι για να οχυρωθεί. Του είχαν απομείνει πλέον μόνο 10 άντρες. Στη συνέχεια ο ήρωάς μας τραυματίζεται στο δεξί ώμο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το πιστόλι που κρατά. Το σπαθί στο αριστερό του χέρι έχει σπάσει. Δεν του μένει παρά μόνο η λαβή. Τότε πέφτουν πάνω του οι Αλβανοί του Ομέρ Βριώνη και τον συλλαμβάνουν. Στο πεδίο της μάχης βρίσκονταν ο Καλύβας και ο Μπακογιάννης με 2 ακόμα άνδρες, οχυρωμένοι σε ένα χάνι. Ο Διάκος, ενώ μεταφερόταν δέσμιος από τους Τούρκους, τους αντιλήφθηκε και τους φώναξε: «Καλύβα, Μπακογιάννη, 10.000 με κρατούν». Οι γενναίοι άντρες στη θέα του αρχηγού τους άνοιξαν την πόρτα του χανιού, τράβηξαν τα σπαθιά τους και όρμησαν ηρωικά κατά των χιλιάδων Οθωμανών, πέφτοντας αμέσως νεκροί από τα εχθρικά πυρά. Στη συνέχεια ο Διάκος μεταφέρθηκε στη Λαμία. Εκεί ο Μέρ Βριώνης τον ρώτησε: «Πώς σε έπιασαν ζωντανό?» «Αν ήξερα ότι δεν θα σκοτωνόμουν, θα κρατούσα ένα φουσέκι για τον εαυτό μου», απάντησε ο ήρωας. Ύστερα ο Κιωσέ Μεχμέτ τον ρώτησε: «Ποιος είναι ο σκοπός που πιάσατε τα άρματα?» «Όλοι οι χριστιανοί έχουν ξεσηκωθεί για να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν», είπε ο Διάκος. Ο Κιωσέ Μεχμέτ πρότεινε να του χαρίσει τη ζωή, αρκεί να τεθεί στην υπηρεσία των Οθωμανών. «Ούτε σε δουλεύω, ούτε σε ωφελώ αν σε δουλέψω», του απάντησε ο Αθανάσιος. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν να του δώσουν βαθμό ανώτερου αξιωματικού, αρκεί να ασπαστεί το Ισλάμ. Εκείνος αρνήθηκε και τους απάντησε: «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα εναποθάνω». Όταν τον απείλησαν πως θα το θανατώσουν, ο ήρωας της Αλαμάνας απάντησε: «Η Ελλάς έχει πολλούς Διάκους». Ο Μέρ Βριώνης θαύμασε την ανδρεία του και ήθελε να του χαρίσουν τη ζωή. Ένας σημαίνων Τούρκος της περιοχής όμως, ονόματι Χαλίλ Μπέης, οικέτευσε τον Κιωσέ Μεχμέτ να τον θανατώσουν με τρόπο παραδειγματικό. Οι Οθωμανοί λοιπόν αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν με το φρικτό τρόπο του ανασκολοπισμού και της διαπειράς όπτισης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ιστορικός συγγραφέας Φιλίμων. Στις 24 Απριλίου, την επομένη της μάχη στην Αλαμάνα, ο Διάκος οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου του. Του έδωσαν μάλιστα έναν μεγάλο πάσαλο που προοριζόταν για το μαρτύριό του για να τον μεταφέρει ο ίδιος. Αυτός τον πέταξε και φώναξε προς τους Αλβανούς φυλακές του: «Δεν βρίσκεται ανάμεσά σας κανένα παλικάρι, να με σκοτώσει με μία πιστολιά, να με γλιτώσει από τους χαλδούπιδες». Δυστυχώς δεν βρέθηκε κανένας. Βαδίζοντας προς τον τόπο της ποινής του, έριξε μια ματιά στην ανθισμένη ανοιξιάτικη φύση και αυτοσχεδίασε λέγοντας: «Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει γη σχορτάρι». Ακόμη και κατά τη διάρκεια του βασανιστηρίου του δεν λιγοψύχησε και ξύβριζε τους Τούρκους και τη θρησκεία τους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Σπυρίδωνα Τρικούπη, το μαρτύριο του σουβλίσματός του κράτησε 3 ολόκληρες ώρες. Ο ιστορικός Διονύσιος Κόκκινος γράφει σχετικά: «Αυτό ήταν το τέλος του ωραιότερου των ηρώων του αγώνος. Οι νεκροί Έλληνες της μάχης υπολογίστηκαν στους 300. Νομίζει κανείς πως ο ρυθμός των εξαιρετικών ανθρωπίνων πράξεων φρόντισε να ανταποκριθεί το ηρωικό γεγονός της Αλαμάνας στη θυσία του Λεωνίδα και των 300 του. Οι Τούρκοι πέρασαν από την Αλαμάνα, όπως πέρασαν άλλοτε και οι Πέρσες. Αλλά ο ηρωισμός του Διάκου και των συντρόφων του υπήρξε γόνιμος, δίδαξε την αυτοθυσία». Ο Μακρυγιάννης γράφει στα απομνημονεύματά του: «Ο Διάκος πρωτοκινήθηκε με λίγους ανθρώπους και απάντησε την πρώτη ορμή των Τούρκων. Αυτός και ο αείμνηστος δεσπότης Αλώνων. Στη θέση όπου πέθανες εσύ, Λεωνίδα, με τους 300 σου, πέθαναν κι αυτοί για τη θρησκεία και την πατρίδα». Ο Αθανάσιος Διάκος θα μπορούσε να είχε γλιτώσει αν αποχωρούσε την κρίσιμη στιγμή από το πεδίο της μάχης.
Αυτός όμως επέλεξε τον δύσκολο δρόμο της αυτοθυσίας, δίνοντας νόημα στη φράση «ελευθερία ή θάνατος» που έφερε στο λάβαρό του. Από καθαρά στρατηγικής απόψεως, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πως η απώλειά του, ένα μόλις μήνα μετά την κήρυξη της Επανάστασης, υπήρξε μεγάλο πλήγμα για τον αγώνα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Στην πραγματικότητα όμως, η ηρωική του θυσία συγκίνησε βαθιά τους επαναστατημένους Έλληνες, ανυψώνοντας το φρόνημά τους και καθιστώντας τον σύμβολο στα μάτια τους. Θα κλείσω με τους στίχους που αφιερώνει στον ήρωά μας ο Κωστής Παλαμάς. «Και των ηρώων το καύχημα, στη δόξα του Κυρίου, Θανάση Διάκος έφερε, ο δαρμός του μαρτυρίου, και ενώ σου σπάραζε κακή φωτιά, το τίμιό σου σώμα, τραγούδι αγγελικό φιλί, σου μύρωνε το στόμα». Εάν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στην ιστορία, κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε με τους γνωστούς σας το περιεχόμενό μας για να μας βοηθήσετε να διαδώσουμε την προσπάθειά μας. Μέχρι την επόμενη ιστορική μας περιήγηση, σας εύχομαι ολόψυχα να είστε καλά.